Να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, τον καθηγητή γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δερμιτζάκη. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν τελικώς καλά. Καλά κάναμε και πήραμε τα μέτρα αυτά. Έπρεπε να τα έχουμε πάρει νωρίτερα. Καλά κάναμε και τα πήραμε και ναι, έπρεπε να τα έχουμε πάρει νωρίτερα. Διότι όπως ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχει συμβεί πριν από περίπου 15 μέρες. Φαινόταν ότι η κατάσταση θα χειροτέρευε. Το βλέπαμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι έγινε μια απότομη αύξηση, με σχεδόν κάθετη αύξηση στις καμπύλες, δηλαδή με σε λίγες μέρες τεράστιες αυξήσεις. Και νομίζω ότι αν τα είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα νωρίτερα, και ειδικά αν ήταν σε όλη την επικράτεια και όχι σε συγκεκριμένες στοχευμένες περιοχές, θα μας έδινε πολύ περισσότερα όπλα, χωρίς πιστεύω να έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στην οικονομία. Τώρα, σαφώς, τις επόμενες ημέρες, επειδή δεν εφαρμόζαμε αυτά τα μέτρα, θα έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Πότε πιστεύετε, σε 14 ημέρες, θα δούμε αν λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα στις πορτοκάλια και κόκκινες περιοχές? Κοιτάξτε, περίπου τόσο. Εμένα με ανησυχεί το. Εντάξει, φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο καλύπτεται από αυτά τα μέτρα αυτή τη στιγμή. Αλλά με ανησυχεί το γεγονός ότι δεν είναι όλη η επικράτεια. Δηλαδή, το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι για να ξεφύγουν τα μέτρα θα πάνε σε άλλες περιοχές, θα γυρίσουν. Χθες μου έλεγε κάποιος ότι κάποιοι νέοι μπορεί να φύγουν από την Πάτρα, να πάνε στην Αύπακτο, να διασκεδάσουν και να γυρίσουν μετά τις 6 το πρωί. Ναι. Σαν ένα παράδειγμα ότι άμα δεν είναι σε όλη την επικράτεια, δεν καλύπτονται εύκολα και θα συνεχίσουν να μεταδώσουν και ουσιαστικά θα επιβαρύνουν τις περιοχές οι οποίες δεν είναι καλυμμένες αυτή τη στιγμή. Άρα, λέτε, κύριε Μιτζάτη, ότι υπάρχουν δύο τρύπες στα μέτρα. Ότι ουσιαστικά μία. Ότι η απαγόρευση που αποσκοπεί στο να αναχαιτήσει την εκθετική αύξηση δεν εφαρμόζεται οριζόντια, μιας και μιλάμε για mini lockdown ουσιαστικά για περιορισμένες ώρες, από τις 12.30 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Και έτσι μπορεί όλη αυτή η ηλικιακή μάζα να μετακινείται από περιφέρεια σε περιφέρεια, από περιοχή σε περιοχή και να έχουμε, να έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Ναι, καλά, δεν θα το έλεγα mini lockdown, διότι είναι ένας πολύ συγκεκριμένος περιορισμός. Μια ώρα που ο περισσότερος κόσμος κοιμάται και αυτοί που δεν κοιμούνται για συγκεκριμένους λόγους δεν θα είναι περιορισμένοι. Αυτό που αποτρέπει ουσιαστικά είναι με ένα πιο άμεσο τρόπο τις συγκεντρώσεις και άλλες δραστηριότητες σε πλατείες, σε ανοιχτούς χώρους που ο κόσμος δεν είναι συντεταγμένος. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι, δεν θα το έλεγα lockdown, είναι πολύ, πολύ πιο ήπιο από ένα lockdown. Σωστά. Νομίζω όμως ότι χρειαζόμαστε πιο γενναία μέτρα. Δηλαδή, εδώ αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι είναι μέτρα τα οποία έχουν εμφανιστεί, έχουν παρθεί σε άλλες χώρες. Κάποια από αυτά, ίσως το περιορισμό το βράδυ δεν είναι τόσο δοκιμασμένο ακόμα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο περιορισμό το βράδυ στο Παρίσι είναι από πολύ πιο νωρίς, δεν είναι από τις 12.30 ώρα. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχει ακριβώς την ίδια στόχευση που έχει στο Παρίσι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά έπρεπε να έχουν παρθεί νωρίτερα. Εντάξει, δεν πάρθηκαν πριν. Τώρα πρέπει να είναι στην επικράτεια. Και νομίζω ότι το δεύτερο επίπεδο το οποίο πρέπει να το δει κάποιος και ίσως να το σχεδιάσει είναι οι δραστηριότητες οι οποίες συνεχίζουν την ημέρα να γίνονται πιο συντεταγμένα. Δηλαδή η τηλεργασία, το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ καλό. Όσο περισσότερο γίνεται να ενισχυθεί και επιπλέον, μήπως μπορούν να μπουν σε δραστηριότητες τα ραντεβού. Δηλαδή να μην είναι τόσο πολύ στην τυχαιότητα ότι κάποιος βγαίνει στο κέντρο και πάει στα μαγαζιά και κάνει διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να δημιουργήσει συνωστισμό. Αλλά υπάρχουν ραντεβού ώστε να είναι πιο συντεταγμένες οι δραστηριότητες των πολιτών. Άρα ουσιαστικά λέτε να πάμε πάλι σε έναν περιορισμό κυκλοφορίας ή πάλι να έχουμε τα SMS, δηλαδή να βγαίνουμε για συγκεκριμένο λόγο? Όχι. Δεν μιλάω για γίνει SMS. Αυτό, λοιπόν. Εγώ δεν μιλάω για SMS. Μιλάω για ραντεβού σε οποιαδήποτε διαδικασία. Δηλαδή να είναι, για παράδειγμα, επιβεβλημένο να πάει κάποιος με ραντεβού ακόμα και σε ένα μαγαζί ρούχων για να ψωνίσει κάτι. Να μην υπάρχουν ουρές, να μην υπάρχουν έστω και μήνυ συνοστισμοί. Να μειωθεί ο συνωστισμός γενικότερα, να μειωθεί η δυνατότητα. Τα SMS σε κυκλοφορία, για την κυκλοφορία με περιορισμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που είναι σε κόκκινο ή σε πορτοκαλί συναγερμό, πιστεύετε θα έλυναν κάτι, θα βοηθούσαν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι, να πω καταρχήν κάτι, στη φιλοσοφία νομίζω ότι αυτό, οι πορτοκαλί περιοχές και οι κόκκινες περιοχές, νομίζω ότι αυτό δεν είναι πια σχετικό. Το καταλαβαίνω ότι είναι για να κρατάμε περίπου να βλέπουμε τι γίνεται, αλλά νομίζω στα μέτρα δεν λειτουργεί αυτό, διότι όπως είδατε ξεφεύγουν. Είναι μικρές οι περιοχές. Είναι διαφορετικό να κάνει κόκκινο και πορτοκαλί, για παράδειγμα, οι πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες κάθε μία είναι σαν την Ελλάδα, και διαφορετικό η Ελλάδα που είναι τόσο μικρές περιοχές, που σε μισή ώρα κάποιος μπορεί να πάει σε άλλη περιοχή. Σωστά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι περιοχές είναι τόσο μικρές, που δεν μας δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα πια. Είναι η διαφορά μεταξύ του να κάνουμε ένα περιορισμό και να σβήνουμε μικρές εστίες,
σε σχέση με το να προσπαθούμε να σβήσουμε μια τεράστια φωτιά, με το να το κάνουμε τοπικά. Δεν γίνεται τοπικά πια. Νομίζω ότι φύγαμε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Δερμιτζάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν σαφείς. Πάντοτε είναι σαφείς ο κύριος Δερμιτζάκης και to the point, που λένε και στο χωριό μου.